Λοιπόν, για το θέμα της Κνωσού, το οποίο έχει αποκτήσει και έναν κάπως επίγοντα χαρακτήρα, με δεδομένη την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού και την συνεννόηση στην οποία βρίσκεται με την UNESCO για την ένταξη του μνημείου σε ένα αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα πρέπει να έχει αποφασιστεί από την UNESCO σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα. Βρισκόμαστε σε συνεργασία πολύ εντατική με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και κεντρικά και τοπικά, δηλαδή με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου σε ό,τι αφορά το τοπικό σκέλος και με την περιφέρεια Κρήτης, και έχουμε εκπονήσει ένα πλάνο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν μέσα σε αυτό το περίπου ενδεκάμηνο, αλλά και πέραν αυτού, διότι η χώρα μας θα αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις για την Κνωσό που αφορούν και την ευρύτερη περιοχή και μετά την ένταξη, την οποία επιδιώκουμε και ελπίζουμε να επιτύχουμε. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα γίνουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ότι θα διαρρυθμιστεί το πάρκινγκ, οι προσβάσεις, θα γίνουν κάποιες επεμβάσεις στον ίδιο τον δρόμο, αλλά αυτές είναι κυκλοφοριακού χαρακτήρα. Αυτό το κομμάτι αφορά και τον Δήμο και την Περιφέρεια. Θα γίνουν επεμβάσεις στον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο και ιδιαίτερα στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, την σημερινή του είσοδο. Αυτές αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού. Όλα αυτά όμως κουμπώνουν σε ένα ενιαίο σχέδιο. Σε αυτό επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν δραστικά και οι προσόψεις των καταστημάτων που βρίσκονται απέναντι από την Κνωσό. Αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί το μνημείο στην UNESCO. Και σε αυτό στο οποίο έχει λόγο ο Δήμος Ηρακλείου, το σχέδιό μας είναι να προτείνουμε αυτήν την βελτίωση των προσόψεων, να την προετοιμάσουμε μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού, έτσι ώστε το σχέδιο αυτό να μπορέσει να πραγματοποιηθεί μέσα στον χειμώνα, δηλαδή στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025, στην περίοδο που ακριβώς τα καταστήματα είναι κλειστά, οπότε δεν επηρεάζεται η εμπορική τους δραστηριότητα. Και θέλω να σταθώ σε αυτό. Η μέρημνά μας είναι να μην επηρεαστεί αρνητικά η επιχειρηματική δραστηριότητα. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πλάνο και με την βελτίωση της συνολικής εικόνας θα είναι καλύτερη και η επιχειρηματικότητα ακόμα στην περιοχή. Αυτό βεβαίως το οποίο πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει είναι η ίδια η Κνωσός και η πρόσβαση σε αυτήν να είναι αντάξια του μνημείου. Είναι πράγματι στην ουσία μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε είναι εγγεγραμμένο είτε όχι στην UNESCO, και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο αυτό. Οπότε συνάχρονα θα μπει στο κατάλογο, κάτι είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, σύμφωνα με τη συνεννόηση που υπάρχει μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και UNESCO, η απόφαση για την εγγραφή θα ληφθεί σε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα. Αυτό σημαίνει ότι προηγουμένως θα έχουμε επισκέψεις εδώ των πραγματογνωμών της UNESCO, οι οποίοι θα πρέπει να δουν και κάποιο έργο να έχει συντελεστεί ή να συντελείται, και θα πρέπει να δουν και συγκεκριμένες μελέτες με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Υπάρχουν και άλλα τα οποία, όπως σας είπα, και αυτά προβλέπονται στο συνολικό μας σχέδιο, τα οποία θα γίνουν σε τρίτο χρόνο, δηλαδή μετά την ίδια την ένταξη, που αφορούν στην, για να αναφέρω δύο σημαντικά ενδεικτικά, είναι το σχέδιο της παράκαμψης της Κνωσού για την συγκοινωνία πέραν της Κνωσού, έτσι ώστε να γίνει ο δρόμος αυτός ήπιας κυκλοφορίας, αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει σε 11 μήνες. Και υπάρχει επίσης και το σχέδιο της εφορίας αρχαιοτήτων, δηλαδή
στην πράξη του Υπουργείου Πολιτισμού για την μεταφορά της ίδιας της εισόδου από την θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα, που είναι στο δυτικό μέρος, στο βόρειο μέρος. Αυτά όμως είναι μακροπρόθεσμα σχέδια. Αυτά θα τεθούν επίσης υπόψη της UNESCO. Ακριβώς, ακριβώς. Προϋπόθεση όμως είναι να έχουμε ένα συνολικό πλάνο για το πώς θα πορευτούμε και με το μνημείο και με τον ευρύτερο χώρο και με την πρόσβαση σε αυτό στα επόμενα χρόνια.